Ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας τον Τζο Μπάιντεν, όπου αποφάσισε να αποχωρήσει από τη διεκδίκηση της προεδρίας στις εκλογές του Νοεμβρίου, τον περιέγραψε ως μακράν τον χειρότερο πρόεδρο που είχαν ποτέ ΗΠΑ και δεν έχει και άδικο. Τα διανοητικά προβλήματα του Αμερικανού Προέδρου είχαν κάνει την εμφάνισή τους πριν καν εισέλθει στο Λευκό Οίκο και είναι απορίας άξιο πως ένας άνθρωπος με συγκεκριμένα προβλήματα άνοιας, ο οποίος μπέρδευε τον νεκρό γιο του με άλλα πρόσωπα σε δημόσιες τοποθετήσεις του, έγινε πρόεδρος της ισχυρότερης χώρας του κόσμου. Αποδεικνύοντας ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες στην σύγχρονη εποχή δεν είναι ακριβώς δημοκρατικές. Μιλώντας τηλεφωνικά στο CNN, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον νυν πρόεδρο μακράν τον χειρότερο στην ιστορία της χώρας. Ο Μπάιντεν αποχώρησε χωρίς να υποδείξει στην επιστολή ποιος θα ηγηθεί της κούρσας των Δημοκρατικών. Λίγο αργότερα, σε ανάρτησή του στο X, υπέδειξε την αντιπρόεδρο Καμαλά Χάρις, για την οποία ο Τραμπ εκτίμησε ότι θα την κερδίσει πιο εύκολα από ότι θα κέρδιζε τον Μπάιντεν.